Επίσημο θέμα. Το προσωπικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κούραση, μια απογοήτευση από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στην πρώτη γραμμή, είναι στην πρώτη γραμμή, εδώ και 8 μήνες δίνουν τη μάχη, κάποιοι τους χειροκροτούσαν αλλά μετά τους ξεχάσαμε. Νομίζω ότι πρέπει το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή να πάρουμε αποφάσεις σε σχέση με την αναμόρφωση του μισθολογίου και για γιατρούς και για νοσηλευτές, την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά, την προκήρυξη, εμείς είπαμε τουλάχιστον 15.000 μόνιμων θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, την επέκταση των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών, του επικουρικού προσωπικού αλλά και όσων είναι με συμβάσεις του ΑΕΔ. Δεν μπορεί τούτη την ώρα να φεύγει ούτε ένας από το σύστημα υγείας. Πρέπει να έρχονται και να δοθούν κίνητρα και μισθολογικά, διότι πολλές φορές υπάρχει πρόθεση να προσληφθούν γιατροί και δεν βρίσκεται, δεν βρίσκονται ειδικότητες. Με δύο λόγια, πρέπει να γίνουν άμεσα όσα δυστυχώς η κυβέρνηση αμέλησε να κάνει εδώ και 8 μήνες. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και πρέπει να πάρθουν κρίσιμες και γενναίες αποφάσεις. Και τέλος, το ελάχιστο που πρέπει να γίνει, έπρεπε να έχει γίνει χθες, είναι σε σχέση με τα διαγνωστικά τεστ. Είναι αδιανόητο να μην συνταγογραφούνται και να μην καλύπτονται δωρεάν. Τα διαγνωστικά τεστ μπορούν να προλάβουν καταστάσεις πριν επιδεινωθούν. Ο πολίτης πρέπει να έχει την ασφάλεια χωρίς να χρειαστεί να δώσει 80 ευρώ μια τετραμελής οικογένεια, να δώσει πάνω από 300, να έχει τη δυνατότητα συνταγογράφησης και κάλυψης από το δημόσιο του διαγνωστικού τεστ. Αυτονόητα πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και 8 μήνες, έστω και τώρα, έστω και στο και 5, πρέπει να γίνουν. Και εδώ δεν χωράνε ούτε πολιτικές σκοπιμότητας, ούτε προπαγανδιστικά ψέματα και